Να επιστρέψουμε στον κύριο Φενέκο, να τον καλησπερίσουμε εκ νέου. Και Ναύαρχε, η Άγκυρα διεκδικεί μέρος της πίτας από τον μελλοντικό αγωγό EastMed, θεωρώντας, όπως είπε και η συνάδελφος νωρίτερα, ότι η χάραξή του περνά από την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Τουρκική υφαλοκρηπίδα εντός πολλών εισαγωγικών, διότι αυτό είναι το αφήγημα της Άγκυρας, βασιζόμενη στον παράνομο χάρτη που κατέθεσε στον ΟΗΕ το 2020. Και θέλω να σας ρωτήσω, έτσι ξεκινώντας, αν ήταν αναμενόμενα όλα αυτά. Βεβαίως και ήταν αναμενόμενα και μάλιστα είχαν συμβεί και στο παρελθόν με το γαλλικό πλοίο την Αταλάντη, το οποίο είχε κάνει έρευνες στην ίδια περίπου περιοχή και υπέστη τις ίδιες ακριβώς παρενοχλήσεις. Βέβαια δεν έφτασαν τότε να περάσουν στα χωρικά μας ύδατα ή δεν το σκέφτηκαν καν. Αλλά το Αταλάντη υπέστη τις ίδιες παρενοχλήσεις και αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να ματαιώσει τη μισή του αποστολή. Τώρα, κατά τα φαινόμενα, αυτό που λένε και όλοι οι αναλυτές που υποστηρίζουν, είχαμε ένα ήσυχο καλοκαίρι. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο το ασπάζεστε αυτό, διότι οι υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά συνεχίστηκαν. Είχαμε τα Βαρόσια, είχαμε διαρκείς ναύτεξ με τους Τούρκους να προτάσουν το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Μετά τις εξελίξεις των τελευταίων 24 ωρών, χθες είχαμε και νέα παρενόχληση από το Τζεμλίκ. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Το θέμα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτό και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μάλιστα, επιτρέψτε μου να πω μερικά τεχνικά πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, διότι εδώ γίνεται μια τεράστια παρανόηση και διαστρέβλωση του διεθνούς δικαίου από πλευράς Τουρκίας. Έχουμε δύο ειδών συμφωνίες. Η μία συμφωνία είναι η παράνομη του τουρκολιβικού μνημονίου. Και δεύτερο, έχουμε την νόμιμη συμφωνία Ελλάδος και Αιγύπτου. Στην περιοχή λοιπόν τομής αυτών των δύο συμφωνιών κάνει έρευνες και το πλοίο αυτή τη στιγμή με σημαία Μάλτα. Μάλτας. Όμως δεν κάνει έρευνες στο υπέδαφος, στο βυθό. Ούτε κάνει σεισμικές έρευνες ώστε να αγγίζει η υφαλοκρηπίδα τις διεθνείς προβλέψεις για την υφαλοκρηπίδα. Κάνει έρευνα βυθομέτρηση για χαρτογράφηση για τη διέλευση των αγωγών, που σημαίνει ότι κακώς επικαλείται η Τουρκία την υφαλοκρηπίδα, γιατί η συγκεκριμένη άδεια θα έπρεπε να δοθεί από αυτόν που έχει καθορίσει την ΑΟΣ. Γιατί αν δεν την έχει καθορίσει την ΑΟΣ, τότε δεν υπάρχει αποκλειστικό δικαίωμα και μπορεί οποιοδήποτε να πάει να κάνει έρευνες. Ενώ αντιθέτως, εμείς έχουμε καθορίσει την ΑΟΣ και άρα εμείς είμαστε οι βασικοί υπεύθυνοι και αρμόδιοι για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και πολύ σωστά είπε ό,τι είπε ο κυβερνήτης του ερευνητικού πλοίου, που μένω έκπληκτος για την ενημέρωσή του. Τώρα, η Τουρκία το γνωρίζουμε όλοι, το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Παραμένει συνεπή στην πολιτική των συγκρουσιακών σχέσεων και στη στρατηγική της έντασης. Έφτασε λοιπόν στις ανατολικές ακτές της Κρήτης εντός χωρικών υδάτων. Ωστόσο, επ' αυτού έχουμε ακούσει πολλές και αντικρουόμενες απόψεις. Πέρασε τελικώς και σας ρωτώ, βασιζόμενοι στην εμπειρία σας, τα 6 ναυτικά μίλια ή όχι, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσο κοντά έφτασε τελικώς στα 1, κάτι μίλια, για παράδειγμα, όπως υπόθηκε, όπως ακούστηκε, και αν η δική μας αντίδραση εν τέλει ήταν ενδεδειγμένη. Αυτοί κλείσανε το σύστημα παρακολούθησης, το Marine Traffic. Έκλεισαν το στίγμα τους και δεν μπορεί κάποιος ιδιώτης να ξέρει. Ξέρει όμως το ΓΕΘΑ και ξέρει και το Υπουργείο Εξωτερικών. Η αίσθησή μου είναι και πληροφορίες μου είναι ότι πέρασε στα χωρικά ύδατα μέσα, επικαλούμενος το δικαίωμα της αυλαβούς διέλευσης. Όμως αυτό δεν ισχύει, διότι η αυλαβής διέλευση δεν είναι μόνο ισοταχώς και με συγκεκριμένη πορεία, αλλά δεν πρέπει να γίνεται είτε για πληροφόρηση, είτε για απειλή, είτε για παρακολούθηση, είτε για κάποιον οποιοδήποτε λόγο βλάπει τα συμφέροντα της χώρας από την οποία περνάει το πλοίο. Άρα δεν ήταν αυλαβής διέλευση και κατά την άποψή μου θα έπρεπε ήδη να έχουμε κάνει διαβήματα για τη συγκεκριμένη πράξη. Και η Τουρκία εδώ τι θέλει να μας πει? Ότι εδώ θα παραμείνω και θα διεκδικήσω? Διότι προφανώς η Άγκυρα δεν θα σταματήσει να πιέζει. Θέλει, επιθυμεί προφανώς να προτάξει και το δέλεαρ του νέου γύρου διερευνητικών επαφών. Προσπαθεί ταυτόχρονα να αποσυνδέσει τα ελληνοτουρκικά ζητήματα από τις ευρωτουρκικές σχέσεις και δεν είναι και καθόλου τυχαίο το άνοιγμα του Ερντογάν για απευθείας διάβλου επικοινωνίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς το θέμα είναι πώς προσερχόμαστε σε αυτές τις συζητήσεις. Έχετε δίκιο. Η βασική του επιθυμία είναι να ακυρώσει το πλαίσιο αρμοδιοτήτων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, έτσι όπως προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο και από τις Διεθνείς Συνθήκες, σε όλη την περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Και γι' αυτό ακριβώς δράμε αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν είναι μόνο η πρόσκαιρη ένταση ή οι συζητήσεις.
είναι οι δράσεις οι οποίες προσπαθούν να ακυρώσουν το ζήτημα των αρμοδιοτήτων. Είτε αυτό λέγεται FIR, είτε λέγεται έρευνα διάσωση, είτε λέγεται ΑΟΣ, φαλοκρηπίδα κλπ. Και σε έναν βαθμό το έχει πετύχει αυτό με την δικιά μας υποχωρητική στάση, διότι αυτή τη στιγμή φτάνουμε στο σημείο να μας λέει ότι δεν μπορούμε να βγούμε έξω από τα 6 ναυτικά μίλια. Και ακόμα και στα 6 θα έρθει και θα προβάλλει αιτιάσεις για αυτό που κάνουμε, για τις έρευνες που μπορεί να κάνουμε. Κατά την άποψή και μου, μας λοιπόν, λέει διάλογος... επ' αυτού ότι από τα 6 ναυτικά μίλια και μετά δεν έχετε ούτε υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ. Εάν το κάνει λοιπόν αυτό για την Κρήτη, το 5ο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, τι μπορεί να κάνει για το Καστελόριζο? Έχετε δίκιο και ήδη το έχει αποδείξει και έφτασε και έξω από το Καστελόριζο και εκεί παραβίασε τα χωρικά μας σύνδετα. Δυστυχώς δεν μπορεί πια να αφήνουμε αναπάντητες, τουλάχιστον στο επίπεδο των ρηματικών διακοινώσεων. Η παραβίαση αυτή, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, έφτασε στο ένα μίλι. Και να μας το εξηγήσετε και πρακτικά, μιλάμε για 1852 μέτρα μόνο. Ακριβώς, δηλαδή δεν είναι μια απλή παραβίαση, είναι κατάφορη παραβίαση της αυλαβούς διελεύσεως και είναι κατάφορο και είναι και φανερός και ο σκοπός του. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, θα έπρεπε ήδη στο επίπεδο των διαμαρτυριών, των διακοινώσεων σε διεθνές επίπεδο, να έχουμε διεθνοποιήσει το θέμα. Βέβαια, εγώ θα περίμενα και μια πιο συγκεκριμένη αντίδραση στην παρουσία των πλοίων μας στην περιοχή και στην αποτροπή, αν μπορεί να υπάρξει αποτροπή με τέτοια διάθεση από την πλευρά μας, να υποχωρούμε συνεχώς. Ο χρόνος θεωρείται ότι κυλά υπέρ μας με όλες αυτές τις παραμέτρους και θα βάλω μία ακόμη, αυτή τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας Ηνωμένου Βασιλείου. Θέλω λίγο να μας το αναπτύξετε όσο πιο εύληπτα γίνεται σε σχέση πάντοτε με την Τουρκία αλλά και τις ισορροπίες στη Μεσόγειο και αν περνάμε σε μία νέα εποχή. Έχετε δίκιο. Αυτή η συμφωνία Αμερικής, Αυστραλίας και Μεγάλης Βρετανίας μεταθέτει το γεωστρατηγικό βάρος στην Ασία. Αλλά αυτό έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Απλώς η Αμερική είχε καθυστερήσει λόγω του εγκλωβισμού της στο Αφγανιστάν. Αυτό το πράγμα βάζει το ΝΑΤΟ σε συμπληρωματικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθε, βάζει τη Ρωσία σε δεύτερη προτεραιότητα απειλής και αναδεικνύει νέες δυνάμεις στη Μεσόγειο, όπως είναι η Γαλλία, η οποία εκτός από την περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης, που είναι η μόνη πυρηνική δύναμη, έχει και δυνάμεις αναπτυγμένες στην Ινδοκίνα και είναι αναγκαίος σύμμαχος για τους Αμερικανούς. Και στη συμφωνία αυτή με την Αυστραλία για τον περιορισμό της επεκτατικότητας της Κίνας. Συνεπώς βλέπω ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει μια νέα πρωτοβουλία εκ μέρους των Αμερικανών να συνεργαστεί και με το ΝΑΤΟ αλλά και με την Γαλλία σαν συμπληρωματικό ρόλο στην προσπάθειά της στην Κίνα και πιστεύω ότι σε αυτό έχουμε ρόλο και εμείς με μια στρατηγικού τύπου συμμαχία με τη Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κλείνοντας, Ναύαρχε, θέλω να σας ρωτήσω αν μπορεί να αναπτύξει, είναι σε θέση να αναπτύξει μια ρεαλιστική πολιτική απέναντι σε όλα αυτά τα νέα δεδομένα. Δεν είναι σε θέση και θα σας πω γιατί δεν είναι σε θέση. Διότι ο εσωτερικός ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σφαίρες επιρροής που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη Γερμανία, η οποία δεν επιθυμεί να αναλάβει κόστη εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Έχει μεταθέσει το βάρος σε διμερείς συνεργασίες και πολυμερείς συνεργασίες. Και οπωσδήποτε αποδέχεται και τον καθοριστικό ρόλο του ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήδη γίνονται πολιτικές διεργασίες για μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ σε οργανισμό με περισσότερη πολιτική απόφαση. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, δεν πρόκειται να αλλάξει η όλη κατάσταση. Θα υπάρξουν συζητήσεις που θα κρατήσουν επί Μακρόν και απλώς οι διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες, όπως αυτή που προτείνω με τη Γαλλία, είναι αυτές που θα χαρακτηρίζουν την Ευρώπη πλέον και τη συμμετοχή της στις διάφορες διεθνείς αποστολές. Ναύαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.